Γεια σας, είμαι η Εύη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Θέλετε σήμερα να κάνουμε μία θήκη για το κινητό μας λίγο ιδιαίτερη, λίγο διαφορετική? Στο σημερινό βίντεο θα δούμε την πλέξη για αυτή τη θήκη, που θα μπορούσε να γίνει οτιδήποτε μας αρέσει. Εγώ την έχω χρησιμοποιήσει και σε μία τσάντα που θα σας δείξω σε κάποιο άλλο βίντεο. Όπως επίσης και αν έχετε ένα παρόμοιο κλικ-κλακ κούμπομα, μπορείτε να κάνετε και μεγαλύτερο τσαντάκι και όχι απλά θήκη όπως έχω κάνει εγώ. Μεγαλώνοντας απλά δηλαδή το μέγεθος, μπορείτε να κάνετε ένα πολύ όμορφο και ιδιαίτερο τσαντάκι. Εμένα το συγκεκριμένο κλικ-κλακ είναι περίπου όσο το κινητό μου, οπότε θα χρειαστεί τώρα να πλέξουμε ένα παραλληλόγραμμο κομμάτι που θα γυρίσει, θα εγκαλιάσει το κινητό μας και μετά θα το βάλουμε πάνω στη θήκη. Πάμε να ξεκινήσουμε την πλέξη μας, την οποία όπως σας είπα την έχω χρησιμοποιήσει και σε τσάντα μεγάλη. Την έχω σε κάποιο τα επόμενα βίντεο μου, μια πολύ ωραία πλέξη. Εδώ σε συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιώ ένα μέτριο πάχους νήμα και βελονάκι νούμερο 4. Κάνω απλά την αρχική μου αλυσίδα, η οποία για αυτή την πλέξη θα πρέπει να έχει μονό αριθμό πόντων. Μετράω. Μου αρκούν αυτοί οι πόντοι για την αρχική μου αλυσίδα. Και εσείς λοιπόν ξέρετε ότι χρειάζεστε μονό αριθμό πόντων και μετράτε ανάλογα το μέγεθος που θέλετε. Άλλον ένα πόντο για να γυρίσω και ξεκινάω την πρώτη μου σειρά, στην πίσω θηλιά της αρχικής μου αλυσίδας, άριχτα. Για τη δεύτερη σειρά μας, μία αλυσίδα στον αέρα, χειρίζω και ξεκινάω κατευθείαν στον πρώτο πόντο με άριχτο. Και δεν θα μπω κανονικά εκεί που μπαίνουμε όταν κάνουμε άριχτο, όχι εδώ δηλαδή, θα μπω κάτω από τον πόντο μου. Άριχτο και δεν μαίνω στον πόντο μου, μπαίνω κάτω από τον πόντο, μία σειρά κάτω δηλαδή, τραβάω πάνω το νήμα μου και κάνω άριχτο. Η πλέξη αυτή νομίζω λέγεται κανέστρο, όταν πάμε κάτω από τον πόντο μας, μία σειρά κάτω και κάνουμε άριχτο. Μία παραλλαγή της λοιπόν είναι αυτή η πλέξη. Κανονικό άριχτο, κάτω από τον πόντο μου, μία σειρά κάτω δηλαδή. Μία σειρά πιο κάτω, κανονικό άριχτο. Μία σειρά πιο κάτω και για να είναι σωστή η πόντη μου, εφόσον είναι μονός αριθμός, ο τελευταίος πόντος είναι κανονικό άριχτο. Ξεκίνησα με άριχτο, τελειώνω με άριχτο. Από εδώ και πέρα αυτή θεωρείται η καλή πλευρά του πλεκτού μας. Η πλευρά λοιπόν που κάνουμε άριχτο και μεγάλο άριχτο είναι η καλή πλευρά του πλεκτού μας. Για την επόμενη σειρά γυρίζω και κάνω όσους πόντους έχω τόσο άριχτα. Άριχτα σε όλη τη σειρά λοιπόν. Είναι η ανάποδη πλευρά του πλεκτού μας. Ο τελευταίος πόντος άριχτο, αλυσίδα στον αέρα και γυρίζω στην καλή πλευρά του πλεκτού μου. Πάλι λοιπόν θα κάνουμε το ίδιο σχέδιο. Ένα άριχτο και δεν θα κάνουμε εκεί που θα έπρεπε να γίνει το άριχτο, αλλά θα πάμε από κάτω, κάτω από τον πόντο, στην προηγούμενη σειρά. Κανονικό άριχτο, ένα άριχτο κάτω από τον πόντο, τραβώντας το νήμα χαλαρά επάνω. Άριχτο, άριχτο κάτω από τον πόντο μας, τραβώντας το νήμα να φτάσει επάνω. Να το.
Αυτή είναι η πλέξη μας. Δίνει ένα πιο παχύ και στα κάτω αποτέλεσμα. Η σειρά αυτή είναι πιο παχιά. Κάνει το πλεκτό μας να στέκεται όμορφα. Εάν τη δούμε έτσι, δημιουργεί κάθετες ρίγες. Εάν τη χρησιμοποιήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο, κάνει οριζόντιες πιο παχές ρίγες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ τη χρησιμοποιώ έτσι, κάθετα. Οπότε μας κάνει και αυτή την κάθετη ρίγα, ανάγλυφη ρίγα. Είναι μια πολύ ωραία βελονιά, αν θέλετε, στα κάτω αποτέλεσμα στις τσάντες σας. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε πολλών ειδών τσάντες. Συνεχίζω, γυρίζω, είμαι από την ανάποδη πλευρά, κάνω απλά άρρηκτα. Απλά άρρηκτα για όσους πόντους έχουμε. Κάνω μια λυσίδα στον αέρα, γυρίζω και ξεκινάω με άρρηκτο κατευθείαν στον πρώτο πόντο και συνεχίζω με τα μεγάλα άρρηκτα. Με τα άρρηκτα που κάνω κάτω από τον πόντο, τραβώντας το νήμα μου πιο χαλαρά επάνω. Να σας πω και κάτι άλλο πριν σταματήσω αυτό το τυμπλέξι. Το βασικότερο είναι να τραβάμε χαλαρά το νήμα μας επάνω για να μην μαζέψει το πλεκτό και προχωρώντας η πλέξη δεν χρειάζεται καν να κοιτάμε που είναι η κάτω σειρά, που πρέπει να πατήσουμε. Δημιουργούνται αυτές οι μικρές τρυπούλες, οπότε ξέρουμε που πρέπει να μπούμε. Εδώ πρέπει να μπούμε, με κλειστά μάτια γίνεται αυτή η πλέξη λοιπόν. Μετά τη δεύτερη σειρά θα το δείτε κι εσείς. Όσο δημιουργούνται αυτές οι ρίγες, τόσο πιο εύκολο είναι να βρίσκουμε που πατάμε. Δείτε, φαίνεται, έχει ένα κενό εκεί. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν. Τραβάω το νήμα μου χαλαρά επάνω, να φτάσει για να μην μαζέψει το πλεκτό μου και συνεχίζω. Αυτό είναι όλο. Λοιπόν, για πόσο κάνουμε αυτή την πλέξη. Έχουμε το φάρδος από το κινητό μας. Το επόμενο είναι ότι θέλουμε το μήκος του. Άρα, θα πλέξουμε το συγκεκριμένο κομμάτι δύο φορές όσο είναι το κινητό μας. Δύο φορές όσο το μήκος του, λοιπόν. Θα βγούμε έξω από το κλικ-κλακ. Γι' αυτό σας είπα ότι μπορείτε να κάνετε και ένα πολύ μεγαλύτερο τσαντάκι με αυτό το κλικ-κλακ. Απλά βγαίνετε πιο έξω. Στην περίπτωσή μου τώρα θα κάνω δύο φορές όσο είναι το κινητό μου, το μήκος και θα τα ξαναπούμε για την επένδυση και την ένωση. Αφού έκανα λοιπόν 24 σειρές με αυτό το σχέδιο, εμένα είναι περίπου 33 εκατοστά, όμως αυτό δεν ενδιαφέρει καμία από εσάς, γιατί είπαμε ότι κάθε μία το προσαρμόζει στο μέγεθός της. Εφόσον τυλίγει το κινητό σας, είσαστε ok. Μπορεί να είναι λίγο μικρότερο ή λίγο μεγαλύτερο. Πάμε να κάνουμε και την περιμετρική σειρά, τη στεφάνη, για να δέσουμε το πλεκτό μας. Είμαστε στην καλή πλευρά του πλεκτού μας πάντα. Στον τελευταίο μας πόντο κάνουμε άλλον έναν που είναι ο γωνιακός μας πόντος. Ένα άρρηκτο λοιπόν και άλλο ένα για να γυρίσω από αυτή την πλευρά. Συνεχίζω με άρρηκτα. Όσες σειρές έχουμε πλέξει, τόσα άρρηκτα πρέπει να κάνουμε. Γιατί είναι σειρές με άρρηκτα από κάτω. Για να μας βγει λοιπόν λίγο και στρωτό το πλαϊνό μας, όσες σειρές έχουμε, τόσα άρρηκτα θα δημιουργήσουμε. Και αφού το έδεσα γύρω-γύρω με τη στεφάνη μου, βλέπετε πόσο όμορφα στρώνει. Όταν γύρω-γύρω υπάρχει αυτή η σειρά, δένει το πλεκτό μας όμορφα. Θέλω να βάλω από μέσα και ύφασμα,
όποια κυρία πιστεύει ότι δεν χρειάζεται ή δεν θέλει, είναι έτοιμη για να ενώσει το τσαντάκι της. Εγώ όμως θα κάνω ένα διάλειμμα από το βίντεο για να βάλω μία λωρίδα ύφασμα και θα τα πούμε σε λίγο. Με τα πιαστράκια μου λοιπόν έπιασα αυτό το κομμάτι το ύφασμα που έφτιαξα, έκανα και μία μικρή τσεπούλα, μα μία κάρτα, μα 5-10 ευρώ να έχουμε κρυμμένα εκεί μαζί με το κινητό μας, είναι πάντα χρήσιμα. Έκανα λοιπόν έτσι μία μίνι τσεπούλα στο εσωτερικό. Θα ράψω λοιπόν με βελόνα και κλωστή γύρω γύρω πάνω στο πλεκτό το ύφασμα και είμαι έτοιμη για να το ενώσω πάνω στο κλικλάκ. Την επένδυσα, το έχω ράψει, ένα πολύ ωραίο ίσιο κομμάτι. Πάμε τώρα να το βάλουμε πάνω στο κλικλάκ. Θα το ανοίξουμε. Θα προσαρμόσουμε ακριβώς πρώτα τη γωνία, να στρώσει όμορφα στο κλικλάκ. Και εγώ με τα πιαστράκια μου θα το σταθεροποιήσω επάνω. Εάν δεν έχετε αυτά τα απλά πιαστράκια, από βιβλιοπωλείο, από κατάστημα παιχνιδιών που τα έχω πάρει εγώ, μπορείτε να βάλετε ακόμα και μανταλάκια. Καλό είναι να χρησιμοποιείτε κάτι για να σταθεροποιήσετε το πλεκτό πάνω σε οποιοδήποτε κλικ-κλακ, για να μην μετακινείτε όση ώρα το ράβετε. Αφού ράψουμε λοιπόν το κλικ-κλακ επάνω στο πλεκτό μας και από τις δύο πλευρές, μετά θα ενώσουμε ό,τι μας περίσσεψε και είναι ανοιχτό. Να σας πω ότι έτυχε να έχω μουλινέ που κεντάμε στο ίδιο χρώμα, οπότε θα χρησιμοποιήσω αυτό για να ενώσω το τσαντάκι με το μεταλλικό κουμπούμα. Εάν έχετε κι εσείς διάφορους μουλινέδες από πιο παλιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι πιο πολλές από κέντημα ξεκινήσαμε, καλό θα είναι να τους μαζέψετε όλους μαζί σε ένα κουτάκι, εκεί που φτιάχνετε τις τσάντες σας, γιατί όλο και κάπου θα χρειαστούν. Και το μουλινέ, η κλωστή αυτή, βέβαια εγώ θα τη χωρίσω τώρα. Τρεις θα πάρω, είναι εξάκλωνοι από ό,τι ξέρουμε. Εγώ θα πάρω τρεις κλωστές. Είναι πολύ καλό υλικό και γερό για να ενώσουμε κουμπούματα πάνω στα πλεκτά μας. Δεν είναι εύκολο on camera να ενώσω, να ράψω, γιατί φεύγω από το πλάνο συνήθως. Εδώ μου συμβαίνει όταν πλέκω. Σκεφτείτε όταν πρέπει να ράψω. Συνεχίστε μου λοιπόν έτσι, ενώστε το μεταλλικό κούμπομα με το πλεκτό και μετά θα πούμε για την ένωση. Έμεινε αυτό το κομμάτι και αυτό το μικρό από κάτω. Αφού τελείωσα με αυτή την ένωση, βλέπω τι μου περισσεύει. Το πορτοφολάκι μου δείχνει έτσι αυτή τη στιγμή. Πάμε λοιπόν να ενώσουμε ό,τι μας περισσεύει ανοιχτό γύρω γύρω από τη θήκη μας, από το τσαντάκι μας. Η θήκη μου είναι έτοιμη. Νάτι. Να δω το μίνι τσαντάκι μου. Ας βάλουμε και την τσαχπινιά μας επάνω. Μπορείτε να κρεμάσετε ό,τι σας αρέσει. Μπορείτε να μην βάλετε και τίποτα. Αυτή ήταν η θήκη μου. Ελπίζω να σας άρεσε και να περάσατε όμορφα μαζί μου. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, like στο συγκεκριμένο βίντεο αν σας άρεσε,
Ακολουθήστε με στο Facebook και στο Instagram και μείνετε μαζί μου για τα επόμενα βίντεο.